break there, but in the in this one you can see also the purple gray heron. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλονής αυτή την περίοδο πραγματοποιούν δράσεις ευαισθητοποίησης για την ορνιθοπανίδα στους υγροτόπους της Λέσβου. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε τη σημασία των υγροτόπων και να αναδείξουμε το πλήθος της ορνιθοπανίδας που παρουσιάζεται σε αυτούς τους σε αυτές τις περιοχές. Σήμερα έχουμε μαζί μας μαθητές από διεθνή πρότυπα σχολεία, τα οποία βρίσκονται στη Λέσβο, στα πλαίσια εκπαιδευτικής δραστηριότητας, που έχει ως θέμα το πώς η λεσβιακή φύση, η λεσβιακή φυσική κληρονομιά, επηρέασε καλλιτέχνες σε όλους τους τομείς της τέχνης, ποιητές, λογοτέχνες, ζωγράφους, προκειμένου να εμπνευστούν από αυτήν και να δημιουργήσουν έργα τέχνης. Στα πλαίσια αυτά επισκέπτονται και το συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος είναι γνωστό ότι αποτέλεσε το τόπο μελέτης της φυσικής ιστορίας από τον Αριστοτέλη και τον Θεόφραστο. Και συζητήσαμε πάνω στα ζητήματα αυτά, πάνω στο πώς ο τόπος αυτός συμμετείχε ουσιαστικά στη θεμελίωση των φυσικών επιστημών, αφού εδώ, σε αυτόν τον τόπο, μελετήθηκαν και τέθηκαν οι αρχές της βιολογίας και της σύγχρονης οικολογίας από τον Αριστοτέλη και τον Θεόφραστο. Οι μαθητές στα πλαίσια και του δικού τους project είχαν τη δυνατότητα να δουν και να ενημερωθούν και για την ορνιθοπανίδα των υγροτόπων και για το τοπίο, για τα ηφαιστιακά κέντρα τα οποία βλέπουμε από την περιοχή αυτή και βέβαια να ενημερωθούν στο ίδιο το κέντρο περιβαλλοντικής ενημέρωσης στις Σκάλα Γαλλονής για όλες τις δράσεις οι οποίες γίνονται για την προστασία και την ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών. We have videos of Neptune. The Gulf is very rich in different organisms that we have here, and also here this part is dedicated to the birds and the animals that live around the Gulf.